Μάλιστα. Εκπροσωπείτε τον ένα από τους κατηγορουμένους. Σήμερα ήρθε στην εισαγγελία Αθηνών με έκπληξη και υπηρεσία απορία. Διαπιστώσαμε ότι ήδη από χθες το Μέγαρο Μαξίμου έκανε ανακοινώσεις σε μια αστυνομική μυστική προανάκριση, γνωρίζοντας στοιχεία της δικογραφίας. Για άλλη μια φορά, η εισαγγελία δυστυχώς τυφλώνεται, χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί αν έχουμε διαρροή δικογραφιών ή όχι. Σήμερα, 7.30 ώρα το πρωί, ήδη στοιχεία της δικογραφίας βρίσκονταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και διερωτώ με συγκεκριμένη περίπτωση αν προασπίζονται ή όχι τα συμφέροντα του πολίτη. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά την κατηγορία, φυσικά και ο δικός μου εντολέας αρνείται ρητά και κατηγορηματικά. Όσον αφορά το κατηγορητήριο, θα το δούμε στην πορεία. Ήδη ακόμα δεν έχει σχηματιστεί για να μπορούμε να σχηματίσουμε άποψη. Σε κάθε περίπτωση, ο δικός μου εντολέας δεν θα αποτελέσει πολιτικό παιχνίδι και ξυλαστήριο θύμα στην κόντρα μεταξύ Μαξίμου και ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ.